Θέλουμε από την αρχή να διευκρινίσουμε το εξής ζήτημα. Τα δύο άρθρα που περιλαμβάνουν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 120 άρθρα, έχουν κάποια που αν ήταν χωριστά θα μπορούσαμε να τα ψηφίσουμε. Γιατί κάτι έστω δίνουν στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Όμως, έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι δεν ψηφίζουμε αυτά τα άρθρα, γιατί αναδείξαμε μέσα από τη συζήτηση την αντεργατική πολιτική. Αυτά τα μετατσακίζουν μισθούς, ανατρέπουν παραπέρα εργασιακά δικαιώματα, θεσπίζουν νέες μορφές εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Κατά τη συζήτηση με τους φορείς αναδείχθηκε και από τον εκπρόσωπο του Συνδικάτου των Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία και τις Επιστημικές Επιχειρήσεις το πού οδηγείται τη ζωή χιλιάδων εργαζομένων στον τουρισμό και τον επιστημό με τα μέτρα που έχετε πάρει και με αυτά που προβλέπονται μέσα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας από την αρχή για κατάργηση αυτών των μέτρων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Αρχίζω από τους εργαζόμενους. Στο άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 1/5 μιλάει για την παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Όπως βέβαια και οι προηγούμενοι. Είναι το μέτρο αυτό θετικό, είναι αντεργατικό. Ανοίγει το δρόμο για απολύσεις μετά τον ισόποσο με την αναστολή χρόνου παραμονής στη δουλειά. Το ύψος του επιδόματος δεν μπορεί να προστατέψει τον εργαζόμενο. Υπάρχουν εργοδότες που εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν όντας σε αναστολή, χωρίς πληρωμή. Και το ξέρετε, αυτό έχει καταγγελθεί. Υπάρχουν εργοδότες που πήραν και τα 800 ευρώ από τους εργαζόμενους. Εμείς στηρίζουμε το αίτημα για καμιά απόλυση μετά την πάροδο αυτού του χρόνου. Για τους ανέργους πρέπει να διασφαλιστεί επίδομα ανεργίας με πλήρη ταξιδιωτικά ασφαλιστικά δικαιώματα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το άρθρο 11 αναφέρεται στην οριστική ανάκληση της αναστολής. Η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να έχει σε αναστολή συμβάσεων όρους στους εργαζόμενους, μπορεί να κάνει άρση αναστολής το ελάχιστο 40% και οι υπόλοιποι 60% να συνεχίζουν σε αναστολή. Δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να έχουν εργαζόμενους ανάλογα με την παραγωγή τους, τις ανάγκες της παραγωγής, την ποσότητα, τον όγκο δουλειάς, να εντατικοποιούν τη δουλειά ώστε να αυξάνουν τα κέρδη τους. Οι εργαζόμενοι θα απολύονται μετά το τέλος της αναστολής με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν πολλή δουλειά. Άλλωστε, δεν θα έχουν το δικαίωμα να τους καναβάλουν σε αναστολή. Θα έχουν όμως εφεδρεία. Ποιο είναι αυτό? Το 60% που θα είναι σε αναστολή και θα τα διαχειρίζονται όπως εκείνοι θέλουν. Στο άρθρο 12, για την προσωρινή ανάκληση αναστολής των συμβάσεων. Μια εβδομάδα στη δουλειά και μια χωρίς. Η μονιμοποίηση του μέτρου θα κάνει πολύ χειρότερη ακόμα και αυτή την αντεργατική διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Θα είναι ο χρόνος εργασίας ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής. Δηλαδή μια επιχείρηση που είναι σε αναστολή και τη τυχαίνει μια έκτακτη δουλειά θα ανοίγει και θα ξανακλίνει όποτε αυτή δεν υπάρχει. Είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κρίσης σε όφελος βέβαια των επιχειρηματικών ομίλων. Με το άρθρο 13 προσαρμόζει το ωράριο εργασίας των εργαζομένων με το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το μάρμαρο θα το πληρώσουν όπως πάντα οι εργαζόμενοι, ακόμα χειρότερα τώρα αλλάζει συνολικά ο χρόνος εργασίας. Με το άρθρο 14 για τον κατώτατο μισθό βρήκε την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να υλοποιήσει τη θέση που κράτησε όταν αυξήθηκε ο κατώτερος μισθός που το θεωρούσε απαγορευτικό για τις επιχειρήσεις. Το πάγωσαν προς το παρόν για το 2020. Δεν ξέρουμε από εκεί και πέρα τι απόφαση θα πάρει, μιας που ο κατώτερος μισθός με την αποδοχή και το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζεται από τον Υπουργό Εργασίας. Το εργατικό κίνημα απαιτεί την επαναφορά των 751 ευρώ με νόμο και επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Το ΚΚΕ στηρίζει αυτό το αίτημα και έχει
υποβάλει και πρόταση νόμου, η οποία πρόταση απορρίφθη από το ΣΥΡΙΖΑ και όπως φαίνεται θα απορριφθεί και από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει άρθρο που αναφέρεται στην θητεία των οργάνων διοίκησης των σωματείων. Θα συμφωνήσουμε βέβαια με την παράταση μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Όμως βρήκε ευκαιρία εδώ η κυβέρνηση, ενώ στην προηγούμενη ποινική δεν το είχε περιλάβει. Τώρα τι λέει, οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων θα γίνονται με ψηφιακά μέσα, με τη διασκέψη. Τι κάνει, ουσιαστικά υπονομεύει τη ζωντανή λειτουργία των συνδικάτων, χτυπά το ανώτερο όργανο, τη Γενική Συνέλευση, όπου μέσα από εκεί ανταλλάσσονται απόψεις, καταλήγουν και αποφασίζουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την επίθεση που δέχονται στα δικαιώματά τους, πώς θα οργανώσουν την πάλη τους για τις διεκδικήσεις. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια τέτοια ρύθμιση που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση σε αυτό το νομοσχέδιο. Επίσης προβλέπει την παράταση της προστασίας της κατοικίας. Μετά τι από αυτή την παράταση. Ξέρουμε μετά τι γίνεται. Είναι γεγονός ότι οι πληστηριασμοί θα είναι αυτοί που θα περισσεύουν. Οι εργαζόμενοι θα χάνουν τα σπίτια τους και οι αυταπασχολούμενοι. Οι φτωχοί άνθρωποι που υποχρεώθηκαν να χρεωθούν για να κάνουν ένα σπίτι και μέσα στην περίοδο της κρίσης αλλά και τώρα άλλαξε η ζωή τους και έρχεστε λοιπόν εδώ να πείτε ότι η προστασία θα είναι μέχρι τότε. Εμείς συνεχίζουμε να λέμε το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Η προστασία της κύριας κατοικίας δεν μπορεί να έχει προθεσμία. Πρέπει να είναι μόνιμη και για κανέναν λόγο δεν πρέπει να πληστηριάζεται. Όσον αφορά το θέμα των αυταπασχολουμένων, τα μέτρα στήριξης που έχετε πάρει είναι ανεπαρκή. Δεν στηρίζουν τους αυταπασχολούμενους με μειωμένο εισόδημα. Επίσης, η έκπτωση του 25% για τις οφειλές που θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, με ημερομηνία λήξης 31/5 όπως λέτε, δεν μπορεί να δώσει ουσιαστική ανακούφιση ή να ανατρέψει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες αυταπασχολούμενοι και μικροεπαγγελματίες που οι επιχειρήσεις τους είτε είναι κλειστές είτε υπολειτουργούν, ακριβώς γιατί πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής λόγω έλλειψης ή περιορισμένου τρέχοντος εισοδήματος. Θέτουμε ξανά το αίτημα με αφορμή τη συζήτηση για επανένταξη των αυταπασχολούμενων στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, καθώς και διαγραφή στόκων, προστήμων και 30% του υπόλοιπου χρέους προς την εφορία. Μόνο έτσι έχει νόημα η έκπτωση του φόρου. Με το άρθρο 4, η παράταση για μειωμένη καταβολή κατά 40% στα ενίκια των επαγγελματικών μισθώσεων σε επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και πάλι είναι ανεπαρκή. Γιατί, πρώτο, δεν περιλαμβάνει τους αυταπασχολούμενους τους οποίους δεν έχει ανασταλεί η δραστηριότητα βάσει κρατικής απόφασης, παραδείγματος χάρη λογιστές που υπολειτουργούν και έχουν μειωμένα εισόδηματα. Αυτοί δεν περιλαμβάνονται. Και δεύτερο, χιλιάδες επαγγελματίες συνεχίζουν και δεν δικαιούνται την αντίστοιχη μείωση ούτε στο ενίκιο πρώτης κατοικίας, αλλά ούτε και σε σπίτια που νοικιάζουν για τα παιδιά τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Η μείωση βέβαια αυτή αφορά μόνο τους μισθωτούς. Θέση μας είναι όλοι οι αυταπασχολούμενοι με εισόδημα έως 20.000 ευρώ βάσει των φορολογικών δηλώσεων του 2018 να συμπεριληφθούν στη μειωμένη καταβολή του ενοικίου καταρχήν για όλους τους μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, τόσο για την επαγγελματική του στέγη όσο και για την πρώτη κατοικία τους καθώς και για τα σπίτια που νοικιάζουν όσοι έχουν φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Στις πράξεις δημοτικού περιεχομένου περιλαμβάνονται πολλά άρθρα για την υγεία. Στο άρθρο 14 της ΠΙΝΙΠΗ από 14 για την απασχόληση των ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Με τη ρύθμιση αυτή δεν λύνεται το πρόβλημα της υποσταλέχωσης. Η ανάγκη για πρόσληψη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού είναι αυτή που άμεσα χρειάζεται να υλοποιηθεί. Δώστε μου λίγο χρόνο ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Οι ιδιώτες αυταπασχολούμενοι στις συνθήκες αυτές πρέπει να ενταχθούν υποχρεωτικά σε ενιαίο κρατικό σχέδιο για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού και όχι σε εθελοντική βάση. Το άρθρο 15 προβλέπει μετακίνηση προσωπικού το τόμι. Έτσι επιχειρεί να καλύψει τις τεράστιες τρύπες των δημόσιων μονάδων υγείας ανοίγοντας άλλες, εφαρμόζοντας την πολιτική της κινητικότητας χωρίς να προσλάβει το προσωπικό που απαιτείται. Πρόκειται για σταθερή αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζονταν και πριν από την επιδημία και όχι βέβαια λόγω των έκτακτων αναγκών. Με το άρθρο 19 για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορονοϊό μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Εμείς δεν διαφωνούμε σε αυτό στην ψηφιακή τεχνολογία, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαία ιατρική παρακολούθηση. Η ψηφιακή τεχνολογία θα πρέπει να παίζει ενισχυτικό στη ζωντανή ιατρική παρακολούθηση ρόλο. Επίσης, με πρόσχημα τον COVID, διευκολύνει την επιχειρηματική δράση στον τομέα του φαρμάκου. Δίνει παράταση για καταβολή ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών από τις επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Επιδοτεί μέσα από τον ΕΟΠΗ τις επιχειρήσεις αυτές με αντικείμενο νοσοκομιακές δραστηριότητες, τους χαρίζεται λεφτά, δεν έχουν βέβαια ούτε έχουν μειωμένο κύκλο εργασιών. Για τις υπές διατάξεις, συμφωνούμε να αυξηθούν οι αποδοχές των γιατρών που είναι στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, όπως αφορά το άρθρο 19. Θέτουμε όμως το ζήτημα της άμεσης επαναφοράς των μισθών πριν τις περικοπές, την εξασφάλιση από το κράτος αξιοπρεπούς διαμονής στα νησιά των γιατρών, γιατί όλα εκεί είναι τουριστικά, και την ένταξη του νοσοκομείου πλήρως στο δημόσιο και όχι να είναι όπως τώρα επιχείρηση. Για το άρθρο 23, διευρύνει την αξιολόγηση των φαρμάκων με εξωτερικούς αξιολογητές, δηλαδή εκτός από τον ΕΟΦ. Πρόκειται για μέτρο που διευκολύνει τις φαρμακοβιομηχανίες να ελέγχουν πιο άμεσα και να κατευθύνουν την αξιολόγηση των εμπορευμάτων τους. Με το άρθρο 25, απαλλάσσει από την υποχρέωση της ιτίας υπαίθρου όλους τους γιατρούς που γράφτηκαν στην ιατρική σχολή το 2005. Με την απαλλαγή αυτή, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία θα απογυμνωθούν ακόμα περισσότερο από γιατρούς. Θα ήταν λύση οι γιατροί αυτοί να προσληφθούν ως ειδικευμένοι με τις αντίστοιχες αποδοχές και να καλύψουν υποχρεωτικά αντίστοιχα με το χρόνο της υπηρεσίας υπαίθρου τα απομακρυσμένα ιατρία και τα κέντρα υγείας ανάλογα με την ειδικότητά τους και ακολούθως να ενταχθούν στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ανάλογα. Με το άρθρο 26 ρυθμίζει τη διαδικασία συμβάσεων των δημόσιων μονάδων υγείας με γιατρούς με δελτία παροχής υπηρεσιών. Δεν συμφωνούμε με αυτή την εργασιακή σχέση. Διαμορφώνουν ακόμα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, πιο φτηνούς εργαζόμενους που πληρώνουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές ως δήθεν αυταπασχολούμενοι. Το άρθρο 27, οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων γιατρών, νοσηλευτών και τα λοιπά από το Ίδρυμα Νιάρχος. Πρόκειται για επιστροφή ενός ασήμαντου ποσού από αυτά που έχουν κλέψει με νόμιμο τρόπο οι επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα το παίζουν ευεργέτες ή με εταιρική κοινωνική ευθύνη. Για το άρθρο 13 είπε και ο σύγητης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα ως προς τη σύσταση των οργανικών θέσεων με τις οποίες συμφωνούμε και εμείς. Όμως πρέπει να πούμε ότι όλα τα νοσοκομεία έχουν κενές οργανικές θέσεις οι οποίες όμως παραμένουν ακάλυπτες. Τι να κάνουμε αν προβλέψουμε οργανικές θέσεις για τη ΣΑΜΟ, τη ΧΙΟ κτλ. Εάν δεν προβλέψουμε και την κάλυψή τους, δεν προσληφθούν δηλαδή γιατροί. Οι μετακινήσεις γιατρών κλείνουν μία τρύπα, αλλά ανοίγουν μία άλλη, γι' αυτό και δεν αρκεί. Πρέπει να πούμε για το άρθρο 16, όσον αφορά το ζήτημα των εργαζομένων, τη στήριξη των αυτεργατών. Δεν διαφωνούμε, είναι ένα μέτρο που είναι πιο ευνοϊκό από το προηγούμενο. Ωστόσο όμως προβλέπει ότι η οργανική σύνθεση των πλοίων θα είναι μειωμένη
Έχει μια παράταση γι' αυτό και εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα αξιοποιηθεί από τους εφοπλιστές να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την μείωση της οργανικής σύνθεσης με μεγάλες συνέπειες για τους ναυτεργάτες. Υπάρχουν άρθρα για τους αγρότες που όμως δεν στηρίζονται, γιατί οι αγρότες δεν έχουν ανάγκη από ένα δάνειο ακόμα 25.000 ευρώ, τελειώνω, έχουν ανάγκη από το κούρεμα των χρεών τους, προκειμένου να ανασάνουν από όλο αυτό το καθεστώς που τους έχει πνίξει μέχρι τώρα. Και όσον αφορά το θέμα για τους εργάτες με εποχιακή εργασία, πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλιστεί η μετακίνηση σε άλλες πόλεις, η ασφαλής διαμονή των εργατών γης, προκειμένου πράγματι να ασχοληθούν στις εποχιακές δουλειές των αγροτών. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι διαφωνούμε ριζικά με τα προνόμια και τα κίνητρα που δίνεται, είτε αυτά είναι εφοπλιστές, είτε είναι αεροπορικές εταιρείες όπως η Fraport που ακούστηκε, είτε είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που κατέχουν τα λιμάνια, αλλά και μια σειρά τέτοιες εδώ φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, κίνητρα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ από την άλλη τσακίζεται μισθούς εργαζομένων. Ωραία. Και οι εφταπασχολούμενοι είναι στο καναβάτσο.